Πολύ ενδιαφέρον θέμα έτσι όπως το πες. Πας το πας το αυτός το θέμα. Πηγαίνεις ξανά. Εντάξει, ναι. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Α, τη σημασία έχει, εντάξει. Είναι, συμβαίνει και στο... σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Εντάξει. Αυτό είναι οι άνθρωποι, αυτό είναι οι σχέσεις. Όταν επιλέγεις να εκτεθείς, όλα είναι όμως στο πρόγραμμα. Αφού κάνω αυτή τη δουλειά, αφού ήθελα να με μάθει ο κόσμος, φυσικά μέσα τα τραγούδια μου εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο κόσμος πάντα θέλει να μαθαίνει για σένα κάποια πράγματα, ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, αν είσαι. Είχες δηλώσει πρόσφατα ότι μετά από τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που υπήρχαν, το «βαρέστε εμένα» ήταν ιδιαίτερο σαν έκφραση. Εντάξει, ίσως ήμουν και σε λίγο έτσι ψυχολογικά, δεν ήμουν και τόσο πολύ καλά. Και απλά νομίζω ότι ο άντρας πρέπει να παίρνει το βάρος πάνω του σε όλες τις καταστάσεις όσο έχει να κάνει με τις γυναίκες. Δηλαδή και στη δουλειά και στις σχέσεις πιστεύω ότι ο άντρας φταίει, δεν φταίει, πρέπει να πάρει το βάρος. Γιατί είναι άντρας και γιατί έτσι έχω μάθει εγώ τέλος πάντων και ίσως είμαι λίγο πιο παραδοσιακός από τους κοινούς άντρες, ας πούμε, να το πω έτσι. Είσαι σε φάση για να ωραιοτευτείς ξανά? Ναι, εννοείται, κάθε μέρα είμαι σε τέτοια φάση. Δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι. Mm-hmm. Είσαι έτοιμος για ένα νέο έρωτα? Πάντα είμαι έτοιμος. Αγαπώ τις γυναίκες, αγαπώ να έχω μια γυναίκα. Αγαπώ. Είσαι μόνος? Ναι, αυτό ναι. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ στεναχωρεμένος στην αρχή, πάρα πολύ θλιμμένος, έτσι καταβεβλημένος, καθώς περνούσε η ώρα με τη Μέρη Αρώνη δίπλα. Σε παρακαλώ, με προσβάλλει. Λέγε τώρα. Ένας άνθρωπος του στέξης και του πολιτισμού. Λοιπόν, ποιος συγχώρησε τον άνθρωπο? Οι πληροφορίες λένε ότι ο Χρήστος είναι σε ψιλοκομμάτια. Είναι πολύ στεναχωρημένος. Ότι πονάει, ρε παιδί μου, πονάει. Πονάει η καρδιά του και η ψυχή του. Ότι του είπε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο να το φτιάξω. Άρα το τερμάτισε. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες πάτε, γιατί δεν είμαστε και στο κρεβάτι των ανθρώπων. Ο Θέμης, κυρία Λαρίστα Καρπαπαδιά, δεν μιλάει. Ο Θέμης. Ο Θέμης που ήταν και στο κρεβάτι των ανθρώπων. Εγώ, παιδιά, εγώ ήταν να παίξω στο βίντεο κλιπ του Σερίφη. Δεν μας ενδιαφέρει, θα κάνεις το άλογο. Το Σερίφη που θα τους σκότωνε όλους. Και δυστυχώς έγινε την Κυριακή, δεν μπορούσα να πάω. Καλύτερα, γιατί θα χάλει το βίντεο κλιπ με σένα. Θεϊκό θα ήταν το βίντεο κλιπ. Και ο Χρήστος είναι μια χαρά. Εντάξει, ποιος χώρισε τον άλλο θα μας πείτε. Τι εννοείς, ότι έχει άλλη σχέση? Ο Χριστός. Αλλά είναι καλά. Είναι μόνος του τώρα. Το ξεπέρασε. Νομίζω ναι. Η δόκισσα. Τα ξέρει όλα αυτό και τη λέει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η δόκισσα. Επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα. Ναι, για πες, τα λέμε όλα. Όχι, μην σου πω. Μην χαλάρωσε, αγόρι μου. Δεν έχουμε κάτι να κρίσουμε. Χαλάρωσε με, κορίτσι μου. Μην γλύφουμε τους φίλους μου τραγουδιστές και τα αυτά. Για τη δόκισσα λέω, για πες. Το Χρήστο δεν είπες όμως. Λοιπόν, επειδή είστε ενημερωμένοι και μπαίνετε και στο ίντερνετ, μπαίνετε και στα site, ακούγεται ότι η Δούκισσα έχει σχέση με τον Νίκο Κρυταριώτη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει ούτε επιβεβαιωθεί ούτε εξαρτηθεί. Μαζί μας ήταν η Βίκυ Καγιά. Δεν έχει σχέση αυτό. Σου λέω τι ακούγεται, παιδιά. Ήταν σφάλμα. Εσύ ήταν σφάλμα. Δεν έπρεπε να το πει το όνομα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε επόμενο θέμα. Μια χαρά ο Χρήστος και η Γιάννη Καπόη. Πολύ ωραία. Πάμε.